Λαρισαίες και λαρισαίοι, η πανδημία του COVID επιστρέφει στη χώρα με επιθετικό τρόπο και τα κρούσματα αυξάνουν σε πολλές περιοχές. Η Λάρισα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τα διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο. Η επιβάρυνση, ωστόσο, μπορεί να εμφανιστεί από στιγμή σε στιγμή. Τα τελευταία νέα μας ανησυχούν και δείχνουν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μέρα με τη μέρα. Ήδη βλέπουμε σε άλλους νομούς η κατάσταση να ξεφεύγει, να λαμβάνονται έκτακτα μέτρα και να απειλείται τόσο η δημόσια υγεία όσο και η οικονομία των περιοχών αυτών. Πιθανή μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στην πόλη μας θα βάλει σε κίνδυνο την υγεία των συνανθρώπων μας, τις δουλειές μας, το μέλλον μας. Όλοι ζήσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε τις ολέθριες συνέπειες στην οικονομία του lockdown του περασμένου Μαρτίου-Απριλίου. Χρειάζεται από όλους ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή τόσο στο ζωντανό κέντρο και στους πεζοδρόμους και σε όλους τους ανοιχτούς χώρους συνάθρησης, στα εμπορικά καταστήματα, τις λαϊκές, τα καταστήματα εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσο και σε όλη την πόλη. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας θα ενταθούν. Αυτό όμως δεν αρκεί. Είναι ευθύνη όλων μας να υψώσουμε στη Λάρισα ένα τείχος προστασίας με την προσωπική μας συμπεριφορά. Είναι ώρα να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τις δουλειές μας. Είναι ώρα να επιδείξουμε την ατομική και τη συλλογική μας ευθύνη στον ύψιστο βαθμό. Είναι ώρα να θωρακίσουμε την κοινωνία μας από τον κίνδυνο εξάπλωσης της πανδημίας. Κάνω έκκληση ιδιαίτερα στους νέους να αντιληφθούν ότι δεν είναι άτρωτοι. Να τηρήσουμε λοιπόν τα μέτρα προστασίας που έχουν λάβει οι υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας μας. Να κρατήσουμε τις αποστάσεις. Να φοράμε τις μάσκες και να απολυμμένουμε τα χέρια μας. Είναι μια μάχη στην πόλη μας την οποία πρέπει να κερδίσουμε. Για μας, για τα παιδιά μας και για το αύριο της Λάρισας.